On July 2nd, 1974, in an open letter to General Gizikis, president of the Greek military government, Archbishop Makarios wrote, "Mr. President, it is with the deepest regret that I am obliged to report to you certain intolerable developments in Cyprus, for which I must hold responsible the Greek government. Ever since the clandestine arrival in the island of General Grievous in September 1971, there have been rumors supported by tangible evidence that he came at the instigation and encouragement of certain circles in Athens. And he formed the criminal organization EOKA B, which has been a constant source of grievous troubles for the island. The National Guard, staffed and controlled by Greek officers, has been from the very outset the main supplier in men and materials of EOKA B. You appreciate, Mr. President, the bitter thoughts that have been constantly tormenting me since the realization that members of the Athens government are persistently conspiring against me, and what is even worse, are dividing the Greek Cypriots and driving them to destruction through fraternal bloodshed. More than once have I felt, and in some instances almost touched, an invisible hand stretching all the way from Athens, seeking to extinguish my earthly existence. On July 15th, the Cyprus radio announced that Makarios was dead under the ruins of the presidential palace. Τονίζεται και πάλι ότι το πρόβλημα είναι καθαρός εσωτερικών. Είναι πρόβλημα ελληνικών. Ήδη ο Μακάριος είναι νεκρός. Καλούνται οι κατέχοντες όπλα όπως παραδώσουν τα αυτά πάραυτα εις τα πλησιεστέρα στρατιωτικάς μονάδες. Και παραλαμβάνομαι ότι απαγορεύεται πάσα κίνηση εις τα σοδούς, πάσα κίνηση πεζών και οχημάτων, πλην των νοσοκομειακών. Εκείνη την ημέρα, στις 15 Ιουλίου, ήμουνα στο γραφείο μου 8 παρατέταρτο. Οι πρώτοι επισκέπτες μου θα ήταν μια ομάδα παιδιών από το Κάιρο που ήρθαν στην Κύπρο ως φιλοξενούμενοι μου. Γύρω στις 8 και 20 περίπου με ειδοποίησαν ότι τα παιδιά είναι στο σαλόνι. Ο επικεφαλής της ομάδος άρχισε να με προσφωνεί από χειρογράφου. Είπε μερικά λόγια και άρχισαν οι πυροβολισμοί. Αλλά δεν έδωσα καμιά σημασία. Και είπα εις τον προσφωνούντα με να συνεχίσει την ομιλία του. Οι πυροβολισμοί όμως συνεχιζόντουσαν. Οπότε έφτασε κάποιος από την προεδρική φρουρά για να μου πει ότι τεθωρακισμένα και τάγκς ήσαν μπροστά στην είσοδο και άρχισε η επίθεση κατά του προεδρικού μεγάρου. Οι επισκέπτες μου όπως και το γραμματιακό προσωπικό με παρακαλούσαν να φύγω από το Προεδρικό γιατί στόχος των πραξικοπηματιών ήμουν εγώ. Καλά ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο περί πραξικοπήματος έστω και αν το Προεδρικό Μέγαρο έβαλε το διαβαρέον όπλο. Μετά από 15 περίπου λεπτά απεφάσισα να φύγω και έφυγα από την δυτική πόρτα του γραφείου. Ακολούθησα μετά τον δρόμο προς τα κάτω, βγήκα από εκείνη την πορτούλα, κατέβηκα στο ποτάμι, ανέβηκα στην απέναντι περιοχή. Εκεί πέρα συναντήσαμε ένα αυτοκίνητο που περνούσε. Παρακαλέσαμε τον ιδιοκτήτη να μας δώσει το αυτοκίνητό του. Μας το έδωσε. Μαζί μου ήσαν και τρεις της προεδρικής φρουράς. Προχωρώντας το μετόχι του κύκου, είδα τεθωρακισμένα να έρχονται προς την δική μας κατεύθυνση. Οπότε κατά ανάγκη στρίψαμε και μετά προχωρήσαμε προς το Τρόδος και από εκεί προς το μοναστήρι του Κύκου. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Επιχείρησα τότε να επικοινωνήσω με ασύρματο με το Προεδρικό Μέγαρο. Δεν είχε απάντηση. Επιχείρησα μετά να επικοινωνήσω με την Αρχιεπισκοπή. Όταν μου απήντησε η Αρχιεπισκοπή και είπα ότι εδώ ο Αρχιεπίσκοπος μιλάει, άκουσα φωνές και κλάματα συγχρόνως και δεν ήξερα για ποιο λόγο. Οπότε ένας της συνοδείας μου είπε ότι
το ραδιόφωνο είχε ήδη μεταδώσει από τις 9 και 15 το πρωί ότι είχα σκοτωθεί. Και βέβαια ήμουν ευτυχής ανακαλύπτοντας ότι ήμουν ζωντανός. Έμεινα στο μοναστήρι το μεσημέρι και το απόγευμα τράβηξα προς την Πάφο. Έμαθα πως στην Πάφο υπήρχε ένας μικρός ραδιοφωνικός σταθμός και πήγα εκεί για να μιλήσω προς τον ελληνικό κυπριακό λαό. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σε εξέλεξες για να είναι η αίτη σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux. Vous avez vous-même entendu sa voix. Il est en vie. C'est le président de Chypre. President Makarios has made nonsense of the allegations of the military junta. That he was killed by speaking publicly over the radio and by appearing to many of his followers. Broadcasting station that I am dead. And at the same time, it nominated somebody as puppet president of the Republic of Cyprus.